Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε όλα ή τα περισσότερα θέματα της επικαιρότητας. Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργός. Στο Προστασίας του Πολίτη. Και στο Προστασίας του Πολίτη. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο υπουργείο από το οποίο περάσατε και πιο παλιά το Εμπορικής Ναυτιλίας. Έτσι. Καλά, καλά τα έχουμε σημειώσει. Και ο κ. Ευάγγελος Αντώναρος μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αφού τώρα ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από τους δυο σας για το θέμα αυτό με τις συλλήψεις των οπαδών και συνεχίζουμε μετά στα υπόλοιπα. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κατσαφάδο, που έχετε και μια πρώτη εμπειρία. Κοιτάξτε, εγώ βίωσα την τραγωδία της δολοφονίας του άτυχου αστυνομικού, του Γιώργου του Λιγκερίδη, στον συγκεκριμένο αγώνα. Αν θυμάστε, είχαμε κατηγορηθεί πολύ για αυτή την επιχείρηση την οποία έκανε τότε η αστυνομία με την προσαγωγή των 400 φιλάθλων οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η κίνηση και αυτή η προσαγωγή έχει καρπούς και αποτελέσματα τα οποία μέσα από μια σκληρή και ενδελεχή δουλειά η οποία γίνεται από τις διοικητικές αρχές σε συνεργασία βέβαια και με τις ανακριτικές αρχές οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Θα περιμένω να δω τι θα βγει από την ανακριτική έρευνα. Ένα υπάρχει ως δεδομένο ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις εγκληματικές οργανώσεις και πρέπει να τελειώνουμε και με τη βία και την παραβατικότητα η οποία υπάρχει στους αθλητικούς χώρους. Δεν αντέχει η χώρα και δεν χρειάζεται να θερνήσουμε αδίκως πάλι τον χαμό ενός φιλάθλου ή ενός αστυνομικού ή ενός οποιοδήποτε πολίτη, γιατί ο αστυνομικός πολίτης ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος πήγε να κάνει τη δουλειά του σε διατεταγμένη υπηρεσία ήταν, χωρίς να ενοχλεί κάποιον. Δεν νομίζω ότι αντέχει η χώρα ή πρέπει να ξαναχάσουμε άδικα έναν άνθρωπο. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι οφείλει η πολιτεία να πάρει μέτρα, ήδη έχουν πάρθει μέτρα, σοβαρά μέτρα. Θα πρέπει και οι αθλητικοί παράγοντες να κάτσουν με ειλικρίνεια γύρω από ένα τραπέζι μαζί με τους φιλάθλους, γιατί αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι θα είναι άστοχο να απομονώσουμε όλη αυτή την ιστορία γύρω από τον χουλιγκανισμό και γύρω από τις εγκληματικές οργανώσεις, γιατί δεν είναι χουλιγκανισμός. Είναι οργανώσεις ατόμων οι οποίες προβαίνουν σε πολύ σοβαρές παραβατικές δραστηριότητες και οι οποίες νομίζω ότι θα αναδεικτούν μέσα από την έρευνα. Δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε μία και σε δύο ομάδες. Εγώ θα σας πω ότι πάρα πολλοί χούλιγκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών έχουν και παράλληλες δραστηριότητες και με άλλες ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών και τοπικών κατηγοριών. Όπου εκεί, αν θέλετε, προσπαθούν να στρατολογήσουν ανθρώπους. Ξέρετε, η μπάλα είναι το όπιο του λαού, έτσι δεν λέγανε. Ότι είναι το ναρκωτικό του λαού. Η μπάλα είναι ένας άλλος κόσμος. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο να παρισφέρουν μέσα στους αθλητικούς αυτούς χώρους εγκληματικά στοιχεία και να καταφέρνουν πάνω στην αγάπη που έχει ένα νέο παιδί γύρω από την ομάδα του να στρατολογούν νέους ανθρώπους και να τους επιτρέπουν από την κανονικότητα. Έχετε κάνει μια διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Και η σιωπή η οποία υπάρχει γύρω από αυτό. Ποια σιωπή? Κοινωνική σιωπή. Και είναι σαν μια μορφή αποδοχής ότι δεν γίνεται τίποτα. Ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όλοι τα ξέρανε, όλοι τα συζητούσανε, όλοι ήταν όρεμοι να τα ακούσουν να βγουν στον αέρα, αλλά ποτέ κανένας δεν μίλαγε. Κοιτάξτε, κύριε Πουλακίδα. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, νομίζω, το οποίο είναι σοβαρό ζήτημα για την οποιαδήποτε παρέμβαση της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των 7 μηνών ζήσαμε δύο περιστατικά αθλητικής βίας. Ήταν ο φίλαθλος, ο οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος δολοφονήθηκε στην επίθεση την οποία κάνανε οι Κροάτες, όπου εκεί υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες επιχειρησιακές της ελληνικής αστυνομίας, και ήταν και η δολοφονία του άτυχου αστυνομικού του Γιώργου του Λιγκερίδη. Αυτό το οποίο θέλω να πω, βλέπετε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στο περιστατικό με τους Κροάτες είχαμε εκδρομή κανονική. Και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν, η επιχείρηση που έγινε της αστυνομίας και συνέλαβε όλους αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια, τι ανέδειξε? Ότι είχαν φύγει από τις χώρες τους άνθρωποι που ήταν από την Αυστρία, άνθρωποι που ήταν από τη Σερβία, άνθρωποι που ήταν από τη Σλοβενία, Κροάτες, και ήρθαν εδώ για να κάνουν επεισόδια και ενδεχομένως για να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, δεν έχει καμία σχέση με τον οπαδισμό, δεν έχει ακόμα καμία σχέση με τον χουλιγκανισμό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες έκνομες ενέργειες.
αυτό το πράγμα για να σπάσει θα πρέπει να υπάρξει μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ της πολιτείας, η οποία θα είναι όριμη να πάρει μέτρα και αποφάσεις. Το έδειξε η κυβέρνηση και τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, ακόμα και τα τελευταία μέτρα με τις κάμερες πλέον που υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα. Θα έχουν αποτέλεσμα, γιατί δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Ακούστε να σας πω κάτι. Κοινωνία δεν το πιστεύει. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να εξαλείψουν τη βία. Να την περιορίσουν μπορούν. Να την περιορίσουν σε έναν βαθμό σημαντικό. Μάλιστα, και εδώ επίσης οφείλουμε και πρέπει να αναθεωρούμε και να επανατοποθετούμαστε γύρω από τα φαινόμενα αυτά, ανάλογα με τις καταστάσεις τις οποίες θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, και το έγκλημα και η παραβατικότητα τρέχει. Τρέχει όπως τρέχει η ζωή, τρέχει όπως τρέχει η καθημερινότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα. Πρέπει να τρέχει αυτά πίσω τα μέτρα, από αυτά όμως. Πρέπει να είναι μπροστά. Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια, ναι, να είναι πιο μπροστά. Και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι αυτά τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, αρκεί να εφαρμοστούν. Να δούμε πώς θα δουλέψουν και αν θα εφαρμοστούν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Αρκεί να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν υποδειγματικά. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν και αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου, οι οποίοι αν χρειαστεί να αναθεωρήσουν διάφορες αποφάσεις, οι οποίες ήδη έχουν πάρει. Για να ακούσουμε και την άποψη του κ. Αντώναρου. Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ αυτά τα στοιχεία με τον ρυθμό που γίνονται οι αποκαλύψεις, παρατίθενται τα στοιχεία από τα μέσα ενημέρωσης. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι έτσι όπως θα παρακολουθώ, διότι εγώ δεν έχω την εσωτερική γνώση την οποία είναι φυσικό να έχει ο κύριος Κατσαφάδος λόγω της διαδρομής του. Όχι, όχι. Σταματήσει να έχω, γιατί όχι, θέλω. Όχι, εννοώ κύριε Κατσαφάδο, προς Θεού δεν θέλω να κάνω κανένα επενδυμό. Εννοώ την εσωτερική γνώση την οποία έχετε λόγω της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Εμένα λοιπόν αυτά όλα μου είναι πρωτόγνωρα. Και μου είναι πρωτόγνωρα διότι, ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ παρακάτω στο Δήμο Καλλιθέας και πήγαινα με τον πατέρα μου στο γήπεδο του Πανιώνιου, γιατί τότε δεν υπήρχε στην Καλλιθέα ομάδα, και ήταν μια γιορτή το ποδόσφαιρο που πηγαίναμε, έτσι, σε ένα γήπεδο ιστορικό με μια ιστορική ομάδα. Παρακολουθώ λοιπόν όλα αυτά τα οποία γίνονται και κατέγραψα. Εποχές αυτές τώρα έχουν παρέλθει. Βεβαίως, και κατέγραψα και άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Κατσαφάδος με τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι ομάδες, που πραγματικά οι ομάδες εννοώ, οι εγκληματικές ομάδες εννοώ, τα εγκληματικά αυτά στοιχεία, που πραγματικά είναι ανατριχιαστικά. Και έχω την άποψη ότι η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές, όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, τι κάνουν. Και αυτό φαίνεται με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, στην άκρη. Εγώ δεν κάνω κανέναν επενιγμό, δεν καταδικάζω κανέναν πριν κριθεί από τη δικαιοσύνη, γιατί ακόμα στην αρχή το γεγονός. Θέμα είναι να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Βεβαίως. Ότι με 67 συλλήψεις. Όχι να συλλαμβάνονται μετά από τις δολοφονίες. Ναι, αυτό είναι πάντοτε πάρα πολύ δυσάρεστο. Και θα θυμίσω ότι οι Κροάτες κατέβηκαν και διέσχισαν όλη τη χώρα. Άλλωστε ο κύριος Κατσαφάδος προς τιμήν του το είπε προηγουμένως, ότι γίνανε επιχειρησιακά λάθη, έτσι, νομίζω αυτή την έκφραση χρησιμοποιήσει. Δηλαδή εγκληματικό το λάθος. Ακριβώς. Το είπαμε και την έτσι, ακριβώς, μα σας λέω γιατί, αυτό. Αυτό λοιπόν μέρα, διέσχισαν όλη τη χώρα από την Αλβανία κάτω και ήρθαν και φτάσανε στην Αθήνα οργανωμένοι 100 τόσοι, δεν ξέρω πώς ήταν 200 άνθρωποι. Αυτά λοιπόν, όσο και να φαίνεται περίεργο, πρέπει να δοθούν για τη μεγάλη πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι είναι φίλαθλοι, των νέων ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν τον αθλητισμό και πάνε σε αυτή τη γιορτή. Γι' αυτό σας είπα γιορτή στην αρχή στο γήπεδο. Ακόμη και να φωνάξουν και να πούνε υπερβολικά συνθήματα. Άλλο το ένα και άλλο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τα μαχαίρια ή πετάνε φωτοβολίδες προκειμένου να σκοτώσουν. Ελπίζω η τιμωρία όσων ενέχονται να είναι παραδειγματική και ουσιαστική και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για άλλους που είναι έτσι οργανωμένοι. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν ξεριζωθεί η αιτία. Δηλαδή αυτές οι οργανώσεις πρέπει να φτάσουμε στο βάθος, να δούμε ποιοι είναι, ποιοι τις ελέγχουν, ποιοι έχουν τα ωφέλη και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα. Για να αποκαταστήσουμε, ξέρετε, και το αίσθημα ασφαλείας του μέσου πολίτη, ο οποίος αρχίζει και διστάζει να πηγαίνει στα γήπεδα πια.
Γιατί να μην μπορούν στα ελληνικά γήπεδα εκεί που έχουν. Έχουμε στην Αθήνα, έχουμε πολλά μεγάλα γήπεδα που έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Σπάνια γεμίζουν. Γιατί δεν γεμίζουν? Γιατί ο κόσμος φοβάται, δεν πηγαίνει. Έτσι. Είναι πολλοί οι λόγοι που δεν πηγαίνει, αλλά είναι και ένας από αυτούς αυτό. Πρέπει λοιπόν το αίσθημα ασφαλείας να αποκατασταθεί. Είναι και δύσκολο να ξέρετε να βρίσκει εισιτήριο. Μου επιτρέπετε. Να το εκδώσει, δηλαδή. Ακόμα και να το βρει, να το εκδώσει. Ένα λεπτάκι στον κύριο Κατσαφάδο για να πάμε στο διάλειμμα. Ο πρώτος δολοφονημένος φύλαθλος στα ελληνικά γήπεδα ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Στο Αλκαζάρ. Έτσι. Λοιπόν. Φωτοβολίδα. Όπως η τελευταία στο Ρέντι. Λοιπόν, ο πρώτος δολοφονημένος ήταν εκεί. Μην παρουσιάζουμε ότι στην Ελλάδα γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώς υπάρχει μια τρομερή έξαρση της βίας. Στα γήπεδα της Γαλλίας κάθε εβδομάδα έχουμε συγκρούσεις, αιματηρές μεταξύ φιλάθλων. Αυτό όμως είναι χουλιγκανισμός, όπως είπατε, κύριε Κατσαφάδο. Να σας πω, να ολοκληρώσω. Στα γήπεδα της Γερμανίας το ίδιο. Στα γήπεδα της Αγγλίας το ίδιο. Στα γήπεδα της Ιταλίας το ίδιο. Εγώ τι θέλω να πω. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Για να μπορέσει να παταχθεί αυτό το κοινωνικό φαινόμενο στη ρίζα του, οφείλει να δείξει ισχυρά βούληση η πολιτεία, το κράτος, να υπάρχει μια διακομματική συνεννόηση. Οφείλουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, κοινωνικά και ασφάλειας. Και θα πρέπει τα κόμματα να μην κοιτάζουν ενίοτε το μικροπολιτικό του συμφέρον και να έχουν μια καθαρή άποψη. Και οφείλουν να πάρουν και οι παράγοντες τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να είστε τους δεν οφείλουν, ό,τι και αυτό θα πιεστούν την πολιτεία, δεν πρόκειται. Οφείλουν και οι παράγοντες, όσο και να παλεύει η πολιτεία, να παίρνει μέτρα και να οδηγεί τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η πολιτεία, και κύριε Κατσαφάδο, να τραβήξει πολλές φορές τους παράγοντες από το συμφωνούμε, αυτή όπου χρειαστεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει δύο φορές οι σκέψεις από τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν λέω και δεν θα αναφέρω κανένα. Αλλά σας ξαναλέω. Όπως λέτε και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τέτοια αυτά. Και στην Αθήνα. Όχι, εγώ σας είπα και κάτι άλλο. Ότι γιατί να μην περιορίζεται μόνο σε μία ή σε δύο ομάδες ή και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Να δείτε τι γίνεται σε παιχνίδια ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να δείτε σε μικρότερες κατηγορίες το τι γίνεται. Ήμουν, ξέρετε, υποψήφιος στην Ανατολική Αττική και παρακολούθησα κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας αρκετά παιχνίδια του τοπικού πρωταθλήματος. Μας πείτε τις εμπειρίες σας μετά. Και θέλω να πω, υπήρχε ένταση απίθανα μεγάλη. Αυτό θέλω να πω μόνο και τελειώνω εκεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγα λεπτά. Πάλι μαζί σας επί του πιεστηρίου στο Contra Channel συνεχίζουμε την συζήτησή μας στο επόμενο μέρος της και θα αλλάξουμε θέμα με τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον βουλευτή Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην υπουργό, και τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να, έτσι, να προλάβουμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα θέματα. Είχαμε σήμερα την έκθεση του State Department, η οποία είναι άκρως επικριτική για την χώρα μας, επισημαίνει προβλήματα σε ό,τι αφορά και στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, με το Υπουργείο Εξωτερικών στην ουσία να αμφισβητεί το εύρος αυτής της, την αξιοπιστία αυτής της έρευνας, λέγοντας ότι πολλά πράγματα έχουν διορθωθεί και επίσης δεν ζητήθηκε η γνώμη της ελληνικής πλευράς. Είναι επιχειρήματα αυτά τα οποία τα θεωρείτε ότι στέκουν, κύριε Κατσαφάδο? Όταν κάνει μια έκθεση κάποιος οργανισμός, κάποιος φορέας, καλό είναι να παίρνει και τη γνώμη ή να ζητάει στοιχεία και από τον ανάλογο φορέα στον οποίο κάνει την έκθεση. Αυτό νομίζω ότι καταγράφει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια συνεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να ζητήσουν για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την έκθεση. Από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Κυρίως αυτό το κάνουν το σύνολο μάλλον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όχι μόνο η εξωματική αντιπολίτευση, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο γύρω από αυτό, γύρω από το κράτος δικαίου. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, βρισκόμενοι σε μισό αιώνα της νέας δημοκρατίας, ελληνικής δημοκρατίας, την οποία βιώνουμε από το 1974 που ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ότι η δημοκρατία μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Είμαστε ένα κράτος το οποίο βρισκόμαστε στο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ένα κράτος το οποίο θεωρώ ότι ο μέσος πολίτης δεν αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται σε ένα κράτος δικαίου. Αντιθέτως, έχουμε μπει σε μία συζήτηση και προσπαθούμε να τραβάμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν βοηθάνε τα δύο
κόμματα της, τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την ιστορία παίζουμε πολύ με τα άκρα. Και νομίζω ότι περισσότερα ωφέλη. Και νομίζω, όχι, εγώ μιλάω για εντός των συνόδων της χώρας, για όλη αυτή τη συζήτηση. Εγώ μιλάω. Έχετε το State Department και σας λέει, ξέρετε κάτι. Εγώ μιλάω για Πρασκίδα. Χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα Predator, κακόβουλο λογισμικό, για να παρακολουθούν 92 άτομα, εκ των οποίων μάλιστα κάποιοι είναι και Αμερικανοί πολίτες. Ναι, καλά, το Predator το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιήσε η ελληνική κυβέρνηση. Άλλο οι παρακολουθήσεις οι οποίες γίνανε από την ΕΥΠΟ, που υπάρχει μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζει και εξετάζεται, και άλλο το Predator. Το Predator δεν είχε καμία σχέση με την ΕΥΠ, δεν είχε αποδειχθεί ότι είχε κάποια σχέση με την ΕΥΠ. Άλλο οι παρακολουθήσεις τις οποίες έκανε η ΕΥΠ και κακώς τις έκανε. Και παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι ήταν λάθος η διαχείριση και γι' αυτό αλλάξαμε την όλη διαδικασία. Και άλλο το Predator. Η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσίασε το 2023, στον 2022, 92 πρόσωπα ότι παρακολουθήθηκαν από την ΕΥΠ. Και σας λέω κι εγώ, ήταν πάρα πολλές παρακολουθήσεις οι οποίες γίνανε και από το 19 μέχρι το 23 και πριν από το 19 και από το 15 μέχρι το 19. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι υπήρχε μια λάθος διαδικασία την οποία την αλλάξαμε. Και πλέον υπάρχουν, πρέπει να υπογράφουν δύο εισαγγελείς για το αν θα παρακολουθηθεί το τηλέφωνο κάποιου πολίτη. Έπρεπε να υπογράφει μόνο ένας ο εισαγγελέας ο οποίος ήταν στην ΕΥΠ. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Σημαίνει από εκεί και πέρα. Να ολοκληρώσει ένα δικό, επειδή αύριο είναι η ολομέλεια τη ΕΔΕ. Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι πρέπει να δοθεί ο λόγος. Να ολοκληρώσω στον πρόεδρο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, να ολοκληρώσω. Αλλά οι παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, οι οποίες ήταν νόμιμες με βάση το πλαίσιο το οποίο υπήρχε, αλλά δεν ήταν ορθές, δεν έπρεπε να γίνουν. Και οι παρακολουθήσεις οι οποίες γίνανε ενδεχομένως από το Predator δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι πρέπει να εξεταστεί αυτό. Δεν έχει όμως κάτι άλλο. Δεν πρέπει να εξεταστεί αυτό. Προφανώς και νομίζω ότι η δικαιοσύνη το εξετάζει. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την πρώτη μήνυση. Μα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κρίνω την δικαιοσύνη και εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει μεγαλύτερα, να έχει υψηλότερα αντανακλαστικά και να αποδίδεται η δικαιοσύνη πολύ γρηγορότερα από ό,τι αποδίδεται σήμερα στη χώρα μας. Και γι' αυτό με τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης, μια προσπάθεια που γίνεται είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο σας λέω, την πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση την ανέλαβε, θεωρώντας ότι κακώς γίνανε κάποιες παρακολουθήσεις. Οι οποίες όμως ήταν μέσα από μια νόμιμη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, οι παρακολουθήσεις οι οποίες γίνανε μέσα από το κακόβουλο λογισμικό, το Predator, δεν ήταν παρακολουθήσεις τις οποίες έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Τις έκανε κάποιος άλλος, ενδεχομένως κάποιος επιχειρηματίας, ενδεχομένως αυτός ο οποίος είχε το Predator. Αλλά ας το βρούμε. Αλλά αυτό. Δεν θα έπρεπε να το είχαμε βρει σήμερα. Αυτό. Δύο χρόνια μετά. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, θα έπρεπε να το είχαμε βρει χθες. Όχι σήμερα. Αυτό δεν είναι μια αποτυχία. Άρα καλά, δίκαιο έχει το State Department. Δίκαιο έχει το State Department. Ναι, λέει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Μας το επισημαίνει. Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κύριε Πουλακίδα, ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι ανεξάρτητη. Και κινείται κάτω από τους δικούς της ρυθμούς. Αυτό ναι, οφείλουμε και πρέπει να το εφοδιάζει. Δεν εφοδιάζεται. Και γι' αυτό το λόγο αναβαθμίσαμε την υπόθεση. Δεν εφοδιάζεται, η δικαιοσύνη μόνη της με το οπλοστάσιο το οποίο πρέπει να έχει. Της το δίνει το ελληνικό δημόσιο με τα χρήματα τα οποία εγκρίνει το ελληνικό δημόσιο. Ναι, αλλά δεν αυτό... έχω ακούσει από κάποιον εκπρόσωπο της δικαιοσύνης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ζήτησε στοιχεία από την κυβέρνηση και δεν παρεχωρήθησαν σε αυτήν. Πάντως εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι, ξέρετε, πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα κατά τα οποία διεθνείς οργανισμοί προκειμένου ή διεθνείς φορείς όπως είναι το State Department, άκουσα και εγώ το επιχείρημα του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει δεν μας ζήτησαν στοιχεία. Μα με συγχωρείτε, τα στοιχεία τα μαζεύει η Αμερικανική Πρεσβεία και οι Αμερικανικές Αρχές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά στελεχωμένες, παρακολουθούν τα πάντα, με την καλή έννοια εννοώ παρακολουθούν, ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν ποιος είναι ο Κατσαφάδος, ξέρουν ποιος είναι ο Αντώνος, ξέρουν ποιος είναι ο Κλουμπέρι, ξέρουν ποιος είναι ο Πουλακίδας. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει, γιατί έτσι εγώ διάβασα την ανακοίνωση, δεν ακούσατε τι σας είπαμε και εφόσον δεν ακούσατε τι σας είπαμε, λέτε αυτά τα οποία δεν ισχύουν, έπρεπε να είχατε ακούσει εμάς. Αυτή είναι το τρίτο περιστατικό αυτής της τάξης. Το προηγούμενο ήταν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο είπε η κυβέρνηση με το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν και γιατί το κάνει και βγαίνει η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ως μειόφιλε, έτσι, με την κυρία Αδηλίνη και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και βγάζει ανακοίνωση κατά του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι δική της δουλειά της δικαιοσύνης να κάνει αυτό. Δεν τοποθετείται. Το προηγούμενο και πιο παλιό είναι οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Διεθνής οργανισμός τον οποίο έχουν σύμβουλο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ξένες κυβερνήσεις και μας κατατάσσει, το λέω και με πόνο ψυχής γιατί είμαι δημοσιογράφος, το επάγγελμα, στην 107η θέση.
Γιατί λοιπόν έχουν όλοι συνωμοτήσει εναντίον της χώρας μας? Εμένα με πονάει, ξέρετε, αυτό. Γιατί έχω διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ξέρετε. Και έχω υπερασπιστεί αυτή τη χώρα και στο εξωτερικό. Ήταν και πριν ρόδινα τα πράγματα. Δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα και πριν. Τα πράγματα όμως δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε τέτοιες κατηγορίες. Ποτέ. Ποτέ στο παρελθόν. Οι εκθέσεις του State Department, εγώ θα είμαι ειλικρινής, ήταν διαχρονικά, μερικές φορές, πολύ αιχμηρές και επικεντρώνονταν και σε θέματα περιφερειακά, για να το πω ευγενικά. Έτσι. Παρ' όλα τα αυτά, τόσο αυστηρή έκθεση όσο αυτή, είναι και εκτενής η έκθεση που αναφέρεται, το κομμάτι της έκθεσης που αναφέρεται στην Ελλάδα, δεν υπήρχε. Εγώ λοιπόν θέλω να καλέσω την κυβέρνηση να μην ανοίγει μέτωπα και να μην δημιουργεί, ξέρετε, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ξενοφοβία, μπορώ να το πω, αν είναι αυστηρός, είναι αυστηρός ο όρος. Δηλαδή, κοίτα, οι κακοί ξένοι, οι οποίοι έρχονται και μας βλέπουν και μας βάζουν στη γωνία και μας πυροβολούν. Δεν είναι έτσι. Αποτελούμε κομμάτι του διεθνούς γίγνεσθε. Είμαστε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 44 χρόνια. Έτσι. Παλιά χώρα πια, μέλος. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους κανόνες όπως θέλουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά που γίνονται ρίχνουν βαριές σκιές στην εικόνα της χώρας και εμένα αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Καλό λοιπόν την κυβέρνηση, από τη μικρή δική μου θέση, να αποφεύγει αυτούς τους λεκτικούς παλικαρισμούς απέναντι στο State Department, απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο, σε διεθνείς οργανισμούς. Εγώ ακούω προσώπους της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να λένε ότι έχει αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας. Προφανώς ο ίδιος το εισπράττει αυτό, δεν ξέρω. Εσείς δεν το βλέπετε. Αλλά εγώ δεν το βλέπω, κύριε Κατσαφάδο, όχι. Το βλέπουν όλοι οι Πελληνικοί. Καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαστε τόσο άδικοι, κύριε Αντωνέ. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ. Να πω κάτι όμως και να θα βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα, και το απεκάλυψε προημερών ο Κώστας Καλίτσης, έγκριτος σχολιαστής στην εφημερίδα Καθημερινή, αρνήθηκε να υπογράψει μαζί με άλλες 11 χώρες το αίτημα για ευρωομόλογο. Θα με ρωτήσετε γιατί και θα σας δώσω την απάντηση. Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλει να τα βάλει με τους Γερμανούς. Και σας το λέει κάποιος ο οποίος έχει περάσει τη μισή του ζωή στη Γερμανία. Έχει δουλέψει για γερμανικές εταιρείες. Υποστηρίζεται και το 9 αυτό το αίτημα. Πώς? Υποστηρίζεται και το 9 αυτό το αίτημα, όχι. Το ευρωομόλογο, λέω, για το ευρωομόλογο, που είναι μια παλιά ιστορία. Όχι, το ευρωομόλογο προέκυψε. Η πρωτοβουλία του ευρωομόλογου προέκυψε κατά τη διάρκεια κυρίως της πανδημίας του COVID. Και αυτό είναι μια καινούργια πρωτοβουλία. Το ευρωομόλογο βοηθάει τις χώρες οι οποίες είναι αδύναμες και δανείζονται διεθνώς με υψηλά επιτόκια να δανειστούν με, πρώτον, με ευνοϊκότερους όρους, συνεπώς να πληρώνουν λιγότερα λεφτά, και δεύτερον, να βρίσκουν πιο εύκολα χρήματα. Γιατί δανείζεσαι με τα επιτόκια. Δεν είναι καινούργια ιστορία αυτή όμως. Δεν είναι καινούργια ιστορία. Μα τώρα προέκυψε αυτή η ιστορία. Τώρα συζητιέται εδώ και το συγκεκριμένο θέμα. Συζητιόταν και παλιότερα και πριν 15 χρόνια. Μα δεν είχε έρθει ποτέ για υπογραφή αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά είναι για να γίνουμε καλοί σε κάποιους. Δεν χρειάζεται, η χώρα πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της με αποφασιστικότητα και όχι βάσει, λέω εγώ, των προσωπικών προγραμματισμών του κυρίου Μητσοτάκη. Μα, θέλετε να απαντήσετε κάτι. Κάτι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, χαίρομαι γιατί ο κ. Αντώναρος είπε ότι διαχρονικά οι εκθέσεις του State Department αναδείκνυαν διάφορα θέματα τα οποία υπήρχαν. Περιφερειακά είπα. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι 50 χρόνια μετά, μισό αιώνα μετά από την εγκαθίδρυση της νέας ελληνικής δημοκρατίας και είμαστε πιο δημοκράτες και η χώρα μας είναι πιο συνταγματικά κατοχυρωμένη από ποτέ. Στεναχωριέμαι, προβληματίζομαι και αυτό το οποίο λέει. Είναι πολιτική καταδίκη από το Ευρωπαϊκό. Κοιτάξτε, κύριε Πουλακίδα, να σας απαντήσω και γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι. Δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Ακούστε. Ένα ίχνος αυτοκριτικής. Ακούστε. Σας το λένε όλοι απ' έξω. Ακούστε να σας πω κάτι. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, θα διαφωνήσω με τον κύριο Αντώναρο, είναι αναβαθμισμένη και αυτό το πράγμα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, στον διεθνή παράγοντα είναι αναβαθμισμένη και αυτό το εισπράττει και ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος δεν αισθάνεται ότι η χώρα μας πλέον διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο και στην Ευρώπη και γενικότερα από ό,τι διαδραμάτισε κατά το παρελθόν. Σήμερα αυτό το οποίο εγώ ειλικρινά είπα είναι ότι υπάρχει ένας αγώνας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι τους, βλέπετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε διάφορους άλλους οργανισμούς, όπου προσπαθούν να παρουσιάζουν μια πολύ κακή εικόνα της χώρας. Αυτό το μπορεί αυτό. Αφήστε να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω και να σα απαντήσω για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εγώ δεν είπα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είπα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ή Ελληνική Λύση. Που δεν είναι. Αυτό το οποίο σας λέω. Που δεν έχει πολιτική ιδιότητα. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Μισό λεπτό, δίσα λάνθος. Θέλει να μου πείτε πέντε. Αυτή η διάγκωση, αυτή η διόγκωση όμως, αυτή η διόγκωση αυτή η προσπάθεια που γίνεται να λέμε ότι έχει καταληθεί κάθε έννοια δικαίου στη χώρα μας. Ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς κράτους δικαίου, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία. Αυτό που κάνει, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Δεν λέει κανείς αυτό. Τα μικρά είναι. Όχι, όχι, δεν λένε αυτό. Δεν είναι αυτό. Πολύ εισαγγελία. Η παραβίαση μικρών κανόνων είναι αυτή. Πρέπει να βρείτε να ελέγξει. Αυτό σας λέει. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Που αποκαθιλώνει κομμάτι-κομμάτι την απολυτότητα που πρέπει να ισχύει για τους κανόνες του κράτους δικαίου. Δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις. Αυτό το, και προφανώς και δεν μπορούν να υπάρξουν και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από την αντιπολίτευση. Δεν έχει ξεκινήσει ούτε από το Στέντι. Στην Ευρωπαϊκή όλη αυτή η συζήτηση. Μα πόσα χρόνια ακούμε ότι δεν βρισκόμαστε κάτω από καθεστώς κράτους δικαίου. Εσείς, σαν δημοσιογράφοι, πόσα χρόνια το ακούτε. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το ακούτε. Δεν θέλω να σας πω. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με 15 και 20 χιλιάδες παρακολουθήσεις, κύριε Κατσαφάδο, το χρόνο. Δεν είναι η μόνη κατηγορία την οποία ανέλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτή την κατηγορία την εξάγει. Αυτή την κατηγορία την εξάγει. Όπου στέκονται και όπου βρίσκονται, κατηγορούν την κυβέρνηση. Γιατί δεν τη φιλεύουν. Και σας λέω το εξής. Αυτό δεν δίνει ωφέλη. Μπορεί να γίνεται για να κερδίσει η αντιπολίτευση κάποιους ψήφους, για να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα κλίμα. Σημειώνει τη χώρα. Στο τέλος όμως, πέραν το ότι ζημιώνεται η χώρα, κερδίζουν και τα άκρα. Μάλιστα. Αυτό σας λέω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα άκρα δεν κερδίζουν από αυτό, αλλά από τις ατελείς πολιτικές της κυβέρνησης. Μία τελευταία τοποθέτηση και από εσάς, για να κλείσουμε. Μία τελευταία τοποθέτηση και να κλείσουμε. Δεν απαντώ στο κράτος του δικαίου. Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο κύριος Αλιβιζάτος. Με την οποία κυβέρνηση ενισχύει τα άκρα. Ναι, είχε ένα άρθρο στην Καθημερινή. Όχι, όχι, και μία παρουσία σε μία εκδήλωση, ναι, όπου είπε ακριβώς αυτό. Ποιο? Είναι πολυμασημένη καραμέλα η τσίκλα περί κατάλυσης του κράτους δικαίου. Δεν μιλάμε για καταργούμε το κράτος. Δεν λέμε ότι δεν καταργήθηκε. Παραβιάζονται αρχές του κράτους δικαίου. Είναι εντελώς διαφορετικό. Okay. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω κλείνοντας το εξής. Ναι. Ότι έχει σημασία κανένας, μα κανένας κανόνας του κράτους δικαίου, κανένας, μα κανένα, καμία από τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, της οποίας ήμουν πολύ παλαιότερο μέλος, χωρίς να παραγνωρίζω την συνεισφορά του κυρίου Κατσαφάδου, από το 1976, δεν πρέπει να παραβιάζεται. Οι αρχές αυτές είναι γενικής και διαχρονικής ισχύως. Και η παραβίαση μιας από τις αρχές, ενός από του κανόνα, βγάζουν τεράστια λιθαράκια από το συνολικό οικοδόμημα, το οποίο μπορεί τη δεδομένη στιγμή να καταρρεύσει. Και αυτό πρέπει όλοι να το φροντίζουμε. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντώναρε. Καλό βράδυ σε όλους. Κύριε Κατσαφάδο.